Σε μια στιγμή που εκφράζονται φόβοι για ένταση στο Αιγαίο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εντείνει τη ρητορική στο εσωτερικό της χώρας του με στόχο να δημιουργήσει κλίμα εν ώψη των επαναληπτικών εκλογών για τη Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης. Όπως τονίζουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ερντογάν διεξάγει μια προεκλογική εκστρατεία κατά την οποία δεν κατονομάζει τον αντίπαλό του, αλλά κανείς δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ποιον εννοεί. Εδώ είναι η Ισταμπούλ και όχι η Κωνσταντινούπολη. Άλλοι το βλέπουν διαφορετικά και θα πρέπει κάποιος να το σταματήσει. Δεν απομένει πολύς χρόνος μέχρι τις 23 Ιουνίου. Είναι ο Εκρέμι Μάμογλου, ο άνθρωπος που ήδη κέρδισε τις δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη στις 31 Μαρτίου, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδώσει το αξίωμα του Δημάρχου υπό την πίεση του Προέδρου και του κόμματός του. Μετά την εκλογή του, το σύνολο των φιλοκυβερνητικών μέσων στην Τουρκία εστίασαν στην καταγωγή του Μάμογλου από την Τραπεζούντα της Μαύρης Θάλασσας. Αφού περιγράφει τη σχέση της πόλης και της περιοχής με την Ελλάδα, η ανταποκρίτρια της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung στην Τουρκία αναφέρει πως λίγα χρόνια πριν ο Ιμάμογλου συναντήθηκε με απογόνους των Ελλήνων του Πόντου στην Ελλάδα. Μίλησε και χόρεψε μαζί τους και στη συνέχεια έκανε ανάρτηση στο Facebook. Μετά τις δημοτικές εκλογές, ωστόσο, κάποιος τοπικός πολιτικός στην Ελλάδα θυμήθηκε τη συνάντηση και είπε σε τηλεοπτική εκπομπή πως ο Ιμάμογλου μάλλον είναι Έλληνας. Ο θόρυβος που σήκωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήταν βούτυρο στο ψωμί των αντιπάλων του επίδοξου δημάρχου. Τώρα, αναφέρει το άρθρο, ο Ερντογάν χρησιμοποιεί την υποτιθέμενη ελληνική καταγωγή του για να κερδίσει τις ψήφους των εθνικιστών, τονίζοντας συνεχώς πως το όνομα της πόλης δεν είναι Κωνσταντινούπολη, αλλά Ισταμπούλ. Το αν τελικά θα το καταφέρει.